άγρια και περήφανη ράτσα της τηλεόρασης, καλησπέρα. Και σήμερα θα σου πω τις ειδήσεις όπως καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως τις καταλαβαίνουν οι τρελές γελάδες. Είπα τρελές γελάδες, θυμήθηκα και τα βαρεμένα πρόβατα και τις βλαμμένες κατσίκες, τα αφηματικά γουρούνια, τις ψόφιες κότες. Πώς μου είναι όλα αυτά, α? Οι κόκορες, οι κανίβαλοι καλά. Α, τώρα ησύχασα. Καλησπέρα λοιπόν και σε σένα, πολεμόχαρη φίλε μου. Πρώτη είδηση της μέρας, πειράζει υπόφαγα κοτόπουλο. Γιατί? Τι να φάω? Να φάω σαλάτα με σώσφιτο φάρμακο, να έρθω να λαμπειρίσω όλη σαν την καλαζόπετρα? Αφού το είπε καθαρά το καθηγητή Τριχόπουλο, καθηγητή της υγιεινής είναι αυτό τώρα. Έναν αγκούρι που ξέρατε, εξεχάστε τον, τίγκα στο παρασιτοκτόνο. Κάτω τα χέρια από τα καφάσια, κολλάς και με το άγγιγμα. Με το που θα τον τσακώσεις, σου λέει, τον αγκούρι τον ίδιο στο χέρι σου, πας κακομοίρα μου. Που να πας τώρα από αγκούρι, δεν είναι διόλου λογικό. Ω, αγκούρι, με τελείωσες. Και ας γινόμανε για σένα αιθυσία. Θες να τραγουδήσεις τέτοιο σου ξεδάκι, καλή μου? Τσακώνεις πάλι τον καρότο, πας, δηλητηριάστηκες. Με το που θα σε ψυχανεμιστεί ο δηλητήριος, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Η ζωή σου εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι σου. Και η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει από τα χείλη σου. Ένα περίεργο πράγμα πια να τους κάνει ωραία να φοράει η ψυχή να φεύγει σαν χελιδόνι. Και τώρα τι θα χλαπακιάζουμε, πολεμόχαρη φίλη μου, που ο Μαρούλης ο ίδιος με το που μας βλέπει θέλει να μας στείλει. Που η γουρούνα, αν δεν μας κολλήσει φυματίωση δηλαδή, δεν ησυχάζει να κάτσει να γίνει ένα μπέικον εκεί πέρα ήρεμη ήρεμη. Που ο Βόδης ο ίδιος, κρεμασμένος στα ανάποδα από το τζιγκέλι του μπούτσερ, σε κοιτάει μέσα στα μάτια και είναι σαν να σου λέει, πώς το σκέφτεσαι το φέρετρο, από ξύλο τριανταφυλιάς ή μήπως από δρύ, πόνι και συνονόματος του Υφυπουργού Οικονομικών? Που η κότα, το ψοφίμι με το που την αντικρίζεις, είναι σαν να σου κακαρίζει μέσα στα μούτρα. Γεύμα με το χάρο τον ίδιο έχεις ξανακάνει, κάτσε να σου κλείσω εγώ ένα ραντεβού. Και πού είσαι, τα ντόνα κάραν, μην τα βάλεις στη βαλίτσα, δεν θα σου χρειαστούν στην κόλαση. Εκεί θα φοράς μόνο τα κέρατα και την ουρά σου. Βγαίνουνε και τα ένδα και μας την πέφτουν. Τρώγατε τα γερά γελάδια, καλά. Που εκεί στη μακρινή ρατσπουτάνα της Ινδίας και σε όλη την υπόλοιπη Ινδία, αλλά αυτό το ρατσπουτάνα έτσι έχει μια ντανιά και μ' αρέσει να το λέω, τα γελάδια που λέτε εκεί στην Ινδία δεν τα έχουν να δουλεύουν να βασανίζονται, τα έχουν να τρώνε, να πίνουν και να στολίζονται. Ω, εμένα ο μελάκας ο Ινδός που με έχει μου κρέμε στα χαϊμαλιά, λέει η Ινδή γελάδα. Εμένα πάλι με πήρε πέρλες, εφτάσιρες και δέσιμο όλο φανουράκι από πάνω. Γιατί? Εμένα της γελάδας δεν μου έβαλε ο Ινδός μαλάκας φακούς επαφή στα τσακίρικα μάτια μου μόλις μου ήρθε η καβομάρα. Ρίξε τα Ινδά καμέρα μανατέρ μου που από φτωχός και η μοίρα του δηλαδή. Έλα. Σε τούτο τον κόσμο σκληρή είναι η ζωή μας. Ιδρώτας αγώνας για το αλάτι, για το ψωμί μας. Σε τούτο τον κόσμο σκληρή είναι η ζωή μας. Ιδρώτας αγώνας για το αλάτι, για το ψωμί μας. Άλλοι σκύβουνε στο χώμα κι άλλοι ούτε καν δε λυγούνε. Άλλοι ψήνονται στον ήλιο κι άλλοι γι' αυτό τα χαπορούνε. Άλλοι σκύβουνε στο χώμα κι άλλοι ούτε καν δε λυγούνε. Άλλοι ψήνονται στον ήλιο κι άλλοι γι' αυτό τα χαπορούνε. Να μου την ατυχία μου. Στο μεταξύ, εγώ εκτρέφω έναν κόκορα, εδώ από κάτω τον έχω, σκάσε πια μωρή. Γιατί ολόκληρος ο Σκάις δεν τον έχει στα πούπουλα. Πηγαίνουν, όρχονται τα φτωχά, πέρα δόθε με τα κεράσματα στα χέρια. Έλα κόκορα μου, σου έφερε κι εγώ κάτι. Έχει φάει τυραμισού αυτός ο κόκορας μου τις μέρες τούτες. Περνάει και το Παναγιωτόπουλο μου που φέρνει λίγο έτσι κόκορα, αν το έχετε προσέξει. Αχ, Μαλβίνα, τι ωραίο το πετ, δικό σου, τι ράτσα είναι. Ρωτάει το Παναγιωτόπουλο και τον ίδιο μου τον κόκορα. Έλα Χριστέ και μπούκονε, τσιουάια είναι βρε πάνω μου, τσιουάουα. Όχι και να μη φαίνεται με την πρώτη, τη ράτσα είναι το ίδιο μου το πετ. Άσε που κάνει και παρέα με το παπαγάλο του Τριανταφυλόπουλου και άρχισε να μου μιλάει και να μου λέει παροιμίες. Χθες ολόλιζε ολιμερής, κάλλιο ένα χρόνο κόκορας παρά 40 κότα. Χώρια που ένα περίεργο πράγμα ερωτεύτηκε την Νικολούλη, που κόκορας τώρα να πακαψουρευτεί γυναίκα και να της κάνει ναζάκια, που είμαι αγγελική μου, γέλεψάξε να με βρεις, δεν είναι λογικό. Βγαίνει και ο κύριος Αυτιάς, που είναι ρεπόρτερ του Αντένα, τον έχετε δει, ακόμα ανώτερος και από το Σαραντάκο. Και μας ορμηνεύει σαν τη Γριαβάβο στα Τρίστρατα. Να έχουμε, λέει, φιλικές σχέσεις με τους Μπούτσερ, να μας δίνουν εγγυημένη σπάλα. Ελληνικιά, όχι βρετανικιά.
Και καλά, η νοικοκυρά να τον κλείσει το μάτι στο μπούτσερ. Ας μπουνε μαζί και στο ψυγείο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Να μπαίνουν οι λούγκαν στο φάκτορ μες στα ψυγεία. Αλλά ο άντρας, ο κουβαλητής, τι ακριβώς θα κάνει? Θα στέλνει του μπούτσερ φυλάκια, έτσι αρχίσει να του τραγουδάει ίσως τίποτα τραγουδάκια, κοντζά μου στα καλής, του ίδιου του χασάπι. Χασαπάκι μου με τα παράξενα κινέζικά σου μάτια. Ή τον άλλον το σουξέ, το αγαπώ ένα χασαπάκι μέσα στην αγορά. Αμ' έτσι και γίνει τίποτα τέτοιο. Και ακολουθήσουν τις ορμήνιες του κυρίου αυτιά οι άντρες και αγαπήσουν ξαφνικά τους μπούτσερ. Έχουμε να δούμε τρεχαλιτά, μπρόστο μου στα καλή. Και πίσω το χασάπι με τον μπαλντά στο χέρι έγινε παρεξήγηση και εξήγηση δεν δώσαμε. Τον μπούτσερ πιστικώσαμε. Κρέας ήθελα να πάρω, θα ορίεται ο μουστακαλής. Όχι να μου τον ακουμπήσεις ήθελες, θα ορίεται ο μπούτσερ. Στο μεταξύ ένα φρικτό και αλόκοτο πράγμα. Το Σιμίτι εξακολουθεί να ξεκαρδίζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά αυτό το άνθρωπο ακόμα γελάει. Παρακαλώ να πέσει ο βίντεος. Γεια, έλα. Έλα. Κάμω την ατυχία μου. Και τώρα τα in και τα out του μήνα. Σκάσε πια κουλέ, άμα πια. Λίγο πεσμένες τις βρίσκω αυτή την εποχή τις μετοχές των τσιγκανολόγων και επίσης και των σεισμολόγων. Τους σατανολόγους πάλι καμία κανένα τζού δεν τους καλεί. Οι τουρκοαναλυτές εντελώς την απόξη, ούτε να τους χέσει το Χατζη Νικολάου. Το δε Ευαγγελάτο δεν θέλει πια να δει δοξιάδο Παναγοπουλολόγο στα μάτια του. Μόνο το μιμίκο ρέγεται, τον θέλει κολλασμένα. Στα πάνω τους οι κατσικολόγοι, οι μοσχαρολόγοι, οι γουρουνολόγοι και οι ορνηθολόγοι που κάποτε ακούγαμε ορνηθολόγο και σκάγαμε στο γέλιο σαν το Σιμίτι κάναμε. Αφού να σκεφτείτε τώρα, ο προσωπικός μου ο κτηνίατρος, αυτός που με κουράρει, αναγκάστηκε χθες της Έλλης να της τον κλείσει τον τηλέφωνο μέσα στη μούρη της την ίδια. Με θέλει στον Ελίσποντο να σου μυρικάσω τα ίδια και τα ίδια και τα κατσίκια, παρέα με άλλους πέντε σύνο πάγκαλο στο ιερό βόδι του ήλιου. Αν δεν θα έρθω αγάπη μου, εκτός κι αν είμαι μόνος μου, δεν είμαι πλέμπα εγώ ο κτηνίατρος να τα κοιμιάσω με τον πάγκαλο και τις ερωτήσεις από τα πριν γραμμένες περικαλώ. Αφού μέχρι και το Playboy μετά την Κερέκου σκέφτηκε να φωτογραφίσει γυμνό έναν κτηνίατρο. Θα τα πετάξεις όλα του πανέ και το βρακί τον Νίκος ακόμα, θα κρατάς έτσι ένα μοσχάρι, έτσι πολύ ντανιάρικα, του λέγει ο στυλίστας που ήταν και λούγκρα, θα ξαπλώσεις τα νάσκελα πάνω στην καριόλα και πάνω σου να η κότα η στρουμπουλή η κάτα σπρυπουλάδα. Να τυπωθεί και σε πόστερ αυτή η φωτογραφία, να γλαϊστείς παντού στο Πανελλήνιο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, πω το έκανα με κότα και δεν έπαθα τίποτα. Χώρια που μετά θα τη χλαπακιάσω κιόλας ο κτηνίατρος. Μια Κλόντια Σίφερ την ξέρετε, που παίρνει 5.000 δολάρια για μια συνέντευξη. Τι να χέσει μπροστά στον κτηνίατρο. Που έμαθε τις ταρίφες στο κτηνίατρο και ζητάει τα διπλά φράγκα και σε εκιού παρακαλώ. Τα πρόσωπα της χρονιάς της γελάτες, μανατζάρο. Δεν θα εμφανίζομαι και τζάμπα. Τι, να πάω στον Γκουίκα, παπα, δεν έχει καλό image. Στο μεταξύ στα πάνω τους και οι αγρότες. Όσο αδειάζει η τσέπη τους, ήσυχα εσύ, τόσο ανεβαίνει η δημοτικότητά τους. Να πέσει ο βίδος αγρότες και ρε παντζού παρακαλώ. Έλα. Είμαστε διασυντεμένοι να πεθάνουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς πεθαμένοι είμαστε. Ήρθαν και μας σκοτώσανε, εμείς ήρθαμε για το δίκιο και αυτοί μας σκοτώνουνε. Άλλον του χτυπήσαν στο κεφάλι και ο άνθρωπος πάει να έφυγε για το νοσοκομείο τώρα. Πάει στο νοσοκομείο, του χτύπησαν και το ανοίξαν το κεφάλι με τα γκλόπ, τα μάτια εκεί στη γωνία. Η εκτινοτροφία έχει πεθάνει. Δεν μας μένει τίποτα άλλο να μαζευτούμε όλοι μαζί εδώ όπως είμαστε
να πηδήξουμε μέσα εδώ στη θάλασσα να πνιγούμε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα, μελετά τα προβλήματα, έχει δώσει υψηλή προτεραιότητα στα θέματα της γεωργίας, επαναλαμβάνω, και πιστεύω ότι συντόμως θα δώσει αποτελεσματικές απαντήσεις και λύσει τα προβλήματα αυτά. Να μου την ατυχία μου. Είπε και ένα σωστό το σοφοαρακούντο κακλαμάνι. Έχουν δίκιο τα Αμερικανά για τον έλεγχο μέσα στο ίδιο μας το ελληνικό αεροδρόμιο. Διότι δεν μπορεί να μην λειτουργεί καμία υπηρεσία στον αέρο λιμένα και να λειτουργούν μόνο οι έλεγχοι, δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε. Αυτό το κακλαμάνι λοιπόν κάθε φορά που διαπιστώνει πόσο πίσω είμαστε, εκεί να μας το προφτάσει, να μας το τρίψει στη μούρη με μια άγρια χαρά. Και επειδή μεταξύ μας τώρα έχει δίκιο το κακλαμάνι, το ελληνικό μπήκε υπό Αμερικανική Επιτροπή. Δηλαδή, ειδικοί από τη Νέα Υόρκη θα ελέγχουν τα αστυνομικά που θα ελέγχουν εμάς. Αμερικανική Ελλάδα αεροδρόμιος. Πώς λέμε Βελγικό Κονγκό και Γαλλική Γουινέα, ένα τέτοιο πράγμα. Και να έχεις και τις γριές. Να ακούνε για τα ψαξίματα και να έχουν ξανανιώσει. 5-5 τα καπί οργανώνουν ένα αεροπορικά ταξίδια. Και να μην χανεύονται τρόπους οι ογδοντάρες για να τις ψάξουν οι παιδαράδες. Μία προχτές που πήγαινε Καλαμάτα γουρλιάζε μέσα στο αεροδρόμιο. Αχ, ελπίζω να μην βρουν τα αστυνομικά την κόκκα που μεταφέρω εγώ η γριά βαποράκι. Γέλασε ο μπάτσος. Ο παιδαράς δεν έδωσε σημασία, γουρλιάξε πιο δυνατά η γριά. Είπα, ελπίζω να μην βρουν τα αστυνομικά την κόκκα και την άσπρη σκόνη που μεταφέρω εγώ η γριά βαποράκι. Ελπίζω μόνο μη μ' ακούσει και με ψάξει. Α, με άκουσε. Τι θα κάνω τώρα που με πας σεκιουριτά. Μόνο εσύ θα με ψάξεις. Καλέ, φίλους δεν έχεις εδώ στον αερολιμένα. Γιατί να γδυθώ μόνη μου. Εσύ να με γδύσεις, βρε, με τις χερούκλες σου τις ίδιες. Τις πειρακτωμένες από κρυφό και άνομο πόθο. Έτσι έκαναν οι όντριδες την τελευταία φορά που κουτουπόθηκα. Το 1909 θα ήταν τότε, ναι. Άλλη ράτσα εκείνη όμως, πολεμίστες ξερεί έπεφταν στο πεδίο της μάχης. Αν το είχα καταλάβει εγώ παλιό μπάτσε πως με θέλεις, λοιπόν παραδίνομαι. Αφλογιστεί ο όπλος του μπάτσου μετά από αυτό, ήταν στραβό το κλίμα το φαγιογάιδρο, δηλαδή Βεζούβιος η γριά ύστερα από αυτό. Πού να τυχώ στον αεροπλάνο, θα αρχίσει να βγάζει τη λάβα από το στόμα, να τους κάνει ως πομπία εκεί μέσα. Ένα πέσιο βίντεο αεροπλάνο, καμεραμάνα τέρμου, να δούμε ένα γουνιοτράμπαλο να ζαλώνεται ένα τζάμπο, τίγκα στην γριά και να το σούρνει. Έλα. Σίδερα μασάει ο κουταλιανός, τρένα σταματάει ο κουταλιανός, πέτρες δροκανίζει ο κουταλιανός και βουνά γκρεμίζει ο κουταλιανός. Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρτί του κουταλιανός, τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ, πως τη φοβάται ο φτωχός κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός. Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός. Να μου την ατυχία μου. Αυτή η ψοφιακότα των Γκυλμάς την πέφτει του Αρσένη. Οι δηλώσεις του λέει υπονομεύουν το κλίμα ειρήνης. Ενώ οι τουρκαλατζούδες πάλι 5-5 μας τους φέρνουν τους δίσκους μετά το κιοκτσού και τα σερμπέτια όταν διεκδικούν τις 3.000 βραχονισίδες. Την καλύτερη δήλωση πάντως την έκανε τον Μπένι το Βενιζέλο. Το να αναγνωρίζεις τι έχεις υποστεί, είπε το Βενιζέλο, δεν είναι αλυτρωτισμός, είναι αυτογνωσία. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε την Ήμβρο και την Τένεδο. Μπας και μας πούν ότι εμφορούμεθα έτσι υπό επεκτατικών διαθέσεων. Σιγά μη γίνουμε και μνήμονες έτσι, για να κάνουμε το χατήρι της Μεσούτ. Εξωτερικά νέα, δηλαδή μόνον εκεί που λέει βιντεοκλιπ. Του Βαλέσα του βάλανε να πληρώσει φόρους για το 1 εκατομμύριο δολάρια που τσάκωσε από τα Αμερικανά το 1989. Πήρε ο θεατρίνος στην υπηρεσιακή τη Μερτσέντες του και με συνοδεία τον bodyguard πήγε να δουλέψει ηλεκτρολόγο στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ. Τόσο μαλακιστήρια τα περνάει τα Πολωνά τα καθολικά. Εντάξει, Λεβέντη μου, που εμένα ποτέ δεν μου γέμισε στο μάτι. Δηλαδή, καλό το βιντεοκλιπάκι σου, πέτα τώρα τα κατσαβίδια, μπε στη Μερτσέντες και άντε στη Βιλάρα να κάνει κανένα φρόλουτρο ροδάκινο. Πατακέ τη Πολωνία.
Τον θυμάστε τον Πατακό, μήπως τον θυμάστε κανείς έτσι λίγο? Όχι, ήταν αυτός που τσάκωνε λέει το μυστρί και λέγαμε τώρα θα τον σηκώσει τον αυθαίρετο. Πασάλβε εκεί ένα τούβλο, κακήν κακός, αύριο πάλι σήμερα κουράστηκα. Έδινε μία στο μυστρί και όποιον πάρει στην κουρούπα και την κοπάναγε να πάει μία εκκλησία καπάκι, γιατί και αυτός της εκκλησίας ήτανε σαν το Βαλές από τον Γκντόνσκ. Στο μεταξύ αρχίσαν να κάνουν επιδείξεις μόδας και μέσα στις τρούγκες. Ρίξε το βίντεο καμέρα μανατέρου μου να δούμε τα μοντελάκια τα αγροτικά. Έλα. Και τώρα αγροτική μόδα. Να ο μονόκερος με φόρεμα από τσουβάλι, ήταν τίγκα στο χτινάλευρο ο τσουβάλις, τον άδειασε, τον έρεψε, την αυτά που κρέμονται σαν νη, τι τρίχες της, δεν το πιστεύω. Δεύτερος μονόκερος έρχεται, περιττώ να σας πω ότι η επίδειξη μόδας γίνεται μέσα στη στάνη. Και αυτοί με τρίχω τους μπράτσους. Δεν θα τους ξυρίσω γιατί μετά οι τρίχες βγαίνουν πιο σκληρές. Και ένα μαγιουδάκι για το βουνό, να σε δούνε τα κατσίκια και να σκάσουν, κάτι έχει και στον αφαλό της αυτή εδώ, χώρια τις τρίχες που τις κρέμονται από τα μπράτσα. Τι είναι το ύφασμα, μοκέτα είναι άραγε, γιδωτόμαρος είναι, μοκέτα. Να και η χαρά του βοσκού, ας πιω ένα τσάι με τις χωριανές μου, γιατί μετά πρέπει να ρωμέξω και γελάδια. Μωρή, πώς είναι τούτη εδώ, σαν να είναι κομμένη εγκαρσίως. Αυτή εδώ παλεύαψε μόνο τις τρίχες του χεριού πλατινέ, την κουρούπα της την άφησε και αργότερα. Να και η τρελή του χωριού, δηλαδή η κουνιοτράβαλη, με την πιτζάμα κάτω από το εγκάρσιο το μοντέλο. Βρε, ο Τάρανδος έχασε το κέρατό του. Πού να πήγε άραγε ο κέρατος? Πού να πήγε αυτός ο κέρατος? Να τος ο κέρατος! Και τώρα πώς θα κατακτήσετε τον προσωπικό σας βοσκό και επίσης πώς θα λερώνεστε και στο άρμεγμα? Με αυτόν εδώ το μοντέλο που προσφέρετε και να στάξει η ουρά της γελάδας πάνω δεν πειράζει. Εξάλλου μαύρος είναι ο φόρος, μας τα κρύβει όλα. Αυτή εδώ πάλι έχει ένα άλλο το βίτσιο, μόλις ακούσει γάλα και γελάδια και άρμεγμα φρουμάζει. Μπρος πίσω πλάκα τα γαλόνια, δηλαδή όπως έχετε καταλάβει ο μοντέλος φοριέται και τα ανάποδα. Εγώ πάλι τον κούρεψα τον πρόβατο, πρωί-πρωί τον φόρεσα τα πάνω μου, αλλά του άφησα και λίγες αφέλειες στο πλάι, έτσι να μου κρύβουν λίγο τα μπρατσάκια. Όλο το κοπάδι στην πασαρέλα, κάντε ένα μπέ, κορίτσια, όλες μαζί. Άντε, που είναι και σχεδιάστρια, για να τη δω. Να η λαβασκύρη! Να μου την ατυχία μου! Ελάτε τώρα, ρε κλαματζίδες μου, επικοινωνιολόγοι μου και διαφημισταράδες, που γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας αποτίσω το φόρο τιμής. Άντε λοιπόν, βιαστείτε, βρε κουτά! Και 3-5 λεπτά break είναι αυτό. Ποιος θα το πρωτοκάρει να το κάνει 10, έτσι, 15, έλα.